Πραγματοποιήθηκε η τελική συνάντηση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου της κυκλικής οικονομίας. Οι πόλεις επενδύουν στην κυκλική οικονομία και για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Καβάλας παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης. Μέσα από την τηλεόραση του Σέντερ παρουσιάστηκαν οι καλές πρακτικές στον τομέα των ανακτημένων υλικών και άνοιξε διάλογος για την πιστοποίηση των υλικών και τις πράσινες προμήθειες. Η κυκλική οικονομία είναι μια καινούργια έννοια, η οποία έχει εισαχθεί ίσως τα τελευταία 3-4 χρόνια στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Οι περισσότερες προσκλήσεις έργων πια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμπεριλαμβάνουν άξονες κυκλικής οικονομίας, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι επιδιώκουμε οι πρώτες ύλες να αποτελούν προϊόντα και αργότερα πρώτες ύλες για άλλες δράσεις. Να υπάρχει δηλαδή μια δεύτερη ζωή για τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε σαν πρώτη ύλη. Σε εμάς το πρόγραμμα ERTS, που είναι ένα έργο της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ERBACT, ήταν η πρώτη μας προσπάθεια να προσεγγίσουμε τον όρο της κυκλικής οικονομίας και αυτή τη φορά στον τομέα των κατασκευών. Μάλιστα. Είναι ένα έργο το οποίο ολοκληρώνει την υλοποίησή του, που διήρκησε 30 μήνες στο σύνολο. Και εκτός, αξίζει να αναφερθεί ότι είναι ένα έργο το οποίο εγκρίθηκε από την προηγούμενη διοίκηση, δηλαδή η πρόταση υποβλήθηκε με υπεύθυνο τον κύριο Τουλκίδη και ήρθε σε εμάς τους πρώτους μήνες της καινούριας διοίκησης και παρόλα αυτά συμφωνούμε απόλυτα με τον τρόπο με τον οποίο δομήθηκε και τους άξονες που έθεσε. Μάλιστα, οπότε υπάρχει μια συνέχεια στο συγκεκριμένο κομμάτι, κάτι το οποίο σπανίζει γενικότερα στις μέρες μας να υπάρχει συνέχεια από διοίκηση σε διοίκηση του εκάστοτε Δήμου. Ήταν μια πάρα πολύ σωστή προσέγγιση. Μάλιστα. Και είχαμε και μια πολύ καλή συνεργασία κατά τη διάρκεια της παραλαβής. Μάλιστα. Από εκεί και μετά, έτσι όσον αφορά τους στόχους γενικότερα του προγράμματος. Στα πλαίσια του προγράμματος συντάχθηκε το τοπικό σχέδιο δράσης που αφορά την κυκλική διαχείριση των αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταγραφήσεων στο Δήμο Καβάλας. Μάλιστα. Το τοπικό σχέδιο αυτό αποτελείται από 5 δράσεις. Επιγραμματικά μόνο να πω, οι δράσεις αυτές αφορούν, η μία δράση αφορά επιλεκτική καταδάφιση κάποιου κτηρίου. Όταν λέω επιλεκτική καταδάφιση σημαίνει ότι η καταδάφιση θα γίνει με τέτοιες τεχνικές και διεργασίες που θα μας επιτρέψει να μην πάρουμε το μπάζο, το γνωστό, το ανάμεικτο, σε κατηγορίες τα υλικά, διαλογή στην πηγή, προκειμένου αυτά να επαναχρησιμοποιηθούν ενδεχομένως σε κάποιο άλλο έργο, είτε επιτόπου είτε αλλού. Η δεύτερη δράση αφορά την πιστοποίηση ανακτημένων υλικών, έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η επαναχρησιμοποίησή τους σε διαγωνισμούς. Και εδώ απλώς να ανοίξω μια παρένθεση ότι στην τελική εκδήλωση του έργου, η οποία έγινε την Δευτέρα στο τεχνικό επιμελητήριο, στην αίθουσα του τεχνικού επιμελητηρίου, ήταν προσκεκλημένος εκπρόσωπος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, οι οποίοι ήδη δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση και σκοπεύουμε να έχουμε μια συνεργασία προκειμένου να υλοποιηθεί ευκολότερα η δράση. Η τρίτη δράση αφορά τη διαχείριση των ογκωδών αποβλήτων που παράγονται κατά τις εργασίες ανακαινήσεων, κατεδαφίσεων κτλ.